Για αρχή να πω πω το τρέιλερ ήταν φανταστικό. Το gameplay ήταν απίστευτο. Η Ubisoft όχι με αυτό και τη βγάζω το καπέλο για άλλη μια φορά. Φεουδαρχική Ιαπωνία λοιπόν με νίντζα και σαμουράι πρωταγωνιστέ, γρήγορο παρκούρ και σύστημα μάχη που γουστάρουμε. Ω oh, ναι, και πολύ αργήσαμε νομίζω έτσι. Ήλπιζα να κάνω live στο Ubisoft Forward, αλλά είχα πάλι έναν τρομερό πονοκέφαλο παιδιά. Οπότε ναι, δεν ήμουν σε φάση να κάνω live, να κοιτάω οθόνε κτλ. Οπότε με συγχωρείτε. Ε, γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να φτιάξω αυτό το βίντεο με διάφορε πληροφορίε και νέα που μάθαμε στο gameplay του Assassin's Creed Shadows. Η ιστορία λοιπόν του παιχνιδιού διαδραματίζεται όπω ξέρουμε στη Ιαπωνία του 1579, μια πολύ δύσκολη περίοδο ενοποίηση τη χώρα υπό τη τυραννία του φεουδάρχη Όντα Νομπουνάγκα. Γενικότερα μια φανταστική περίοδο για ένα παιχνίδι γιατί θα μα δοθεί η ευκαιρία να εξερευνήσουμε τη χώρα αλλά και να γνωρίσουμε ιστορικά πρόσωπα τη εποχή όπω ο Oda Nobunaga και ο εκτελεστή του, ο Κέτσι Hide, ή όπω καν διαβάζετε αυτό το όνομα, τέλο πάντων ενό σαμουράι τη περίοδου Σενγκόκου. Θα έχουμε δύο πρωταγωνιστέ αυτή τη φορά, όπω και στο Assassin's Creed Syndicate, και θα μπορούμε να παίξουμε και με του δύο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η πρώτη είναι η Ναόε, η κόρη του Φουτζιμπαγιάσι Ναγκάτο, ο οποίο ήταν διοικητή μια φατρία Σινόμπι ή αλλιώ Ninja. Στην περιοχή γκα, που παρεπιπτόντω είναι πραγματική περιοχή και τη βλέπουμε στην αρχή του τρέιλερ που είχε βγει πριν λίγο καιρό, και είναι η περιοχή στην οποία γεννήθηκαν οι πρώτοι Σινόμποι. Η Σινόμπι Ναόε, λοιπόν, βάζει στόχο να πάρει εκδίκηση για την εισβολή του Όταν Ομπουνάγκα στο ειρηνικό χωριό τη και στο μονοπάτι τη γνωρίζει τον Γιάσου και τον δεύτερο. Πρωταγωνιστή μας. Ο Γιάσουκε βασίζεται σε πραγματικό ιστορικό πρόσωπο και ήταν ο πρώτος Αφρικανός Σαμουράι. Λένε πως γεννήθηκε στη Μοζαμβίκη, έγινε σκλάβος των Πορτογάλων από μικρό παιδί και ήρθε από την Αφρική στη Ιαπωνία το 1579 όταν ο Μουνάγκα εξεπλάγει από τι ικανότητε του Γιάσουκε και, και το πόσο γρήγορα μπόρεσε να μιλήσει στη Ιαπωνική γλώσσα, καθώ και το ότι ήταν ο πρώτο σκουρόχρωμο άνθρωπο που έβλεπε και έτσι τον έκανε έναν σαμουράι υπό την ηγεσία του. Αν δεν κάνω λάθο, επίση, το Shadows ίσω είναι το πρώτο παιχνίδι που μα επιτρέπει να παίξουμε ω ένα πραγματικό ιστορικό πρόσωπο. Η Ναόε, λοιπόν, όπω έχετε καταλάβει και από το gameplay, έχει να κάνει με το stealth. Αυτή είναι η δικιά μου. Σα το λέω από τώρα και θα την προτιμήσω στο gameplay μα όταν κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Έχει λοιπόν στη διάθεσή τη ένα α το πούμε, ευέλικτο άγκιστρο με το οποίο μπορεί να κάνει stealth assassinations, τα γνωστά εργαλεία κουνάει τον και φυσικά το Hidden Blade τη που όπω είδαμε περιστρέφεται για να μπορεί να δολοφονεί οποιονδήποτε πολύ γρήγορα. Εκτό βέβαια από αυτά, έχει ένα ποικίλο οπλοστάσιο στη διάθεσή τη με όπλα και εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί στι σκιέ. Μπορεί να είναι πιο ευάλωτη, κοντινή και face to face μάχη, αλλά είναι πολύ γρήγορη και επιδέξια και μπορεί να αποφύγει εχθρικά χτυπήματα και να εξαφανιστεί σαν σκιά στο σκοτάδι. Αυτό ακούγεται ωραίο, έτσι. Stealth λοιπόν και ό,τι θα περίμενε, πιστεύω, από ένα νίντζα. Ο γιά σου και από την άλλη είναι απλά ένα τάγκ. Δηλαδή, κοιτάξτε αυτό το τύπο. Είναι άρμα. Πολύ απλά. Με λίγα λόγια, ακριβώ το αντίθετο από την ΑΟΕ και προτιμά την κοντινή μάχη, την άμεση μάχη με τι εξαιρετικέ ικανότητε που έχει και τη δεξιοτεχνία των όπλων ενό σαμουράι. Σίγουρα θα δυσκολευτεί κάποιο να νικήσει το Γιάσουκε. Είτε χρησιμοποιεί το κατάνα και το κανάμπο για γρήγορα και αποτελεσματικά χτυπήματα, ή μπορεί απλά να βαράει του αντιπάλου με το αρκεβούζιο που είναι ένα παλαιό πυροβόλο όπλο τύπου του Φέκιας το πούμε. Αυτοί λοιπόν είναι οι δυο μα και έχουμε την επιλογή να διαλέξουμε ανάμεσά του πριν από την κάθε αποστολή με το ποιον θα παίξουμε, ούτω ώστε να ταιριάζει περισσότερο με το στυλ μα ή την ίδια την αποστολή. Η αποστολή που βλέπουμε στο gameplay διαδραματίζεται στην πόλη Φουκουτσιγιάμα, όπου και οι δύο πρωταγωνιστέ μα κυνηγάνε έναν διεφθαρμένο φεουδάρχη. Ο Γιάσουκε, όπω είδαμε στην αρχή, χρησιμοποιεί, όπω είπαμε, οι ικανότητε σαμουράι και ο μη δύναμη και η Ναόε χρησιμοποιεί το σκοτάδι και τι ικανότητε ενό συνόμπι. Αν και είναι αντίπαλοι στην αρχή του παιχνιδιού, όπω το ξέρω, θα ενώσουν τι δυνάμει του για το καλό τη Ιαπωνία. Πάμε όμω λίγο στι λεπτομέρειε τώρα. Για αρχή, το όπλο Κανάμπο. Εκτό από την ικανότητα να κάνει ο Μελέτα τα κεφάλια των αντιπάλων, όπω η Λουσίλ στο Walking Dead. Ναι, μα λείπει, Γκλεν, πολύ. Τέλο πάνω, τον κανάμπο μπορεί επίση να διαλύει τι άμυνε αλλά και τι πανοπλίες των εχθρών. Πριν το τελειωτικό χτύπημα. Αυτό βέβαια το κάνει βαρύ και αργό όπλο και πρέπει να μάθει πότε να το χρησιμοποιεί. Δεν πειράζει όμω γιατί, ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να διαλέξουμε το δεύτερο όπλο μα ώστε να αλλάξει ο τρόπο μάχη αλλά και η στάση του σώματό μα. Και ναι, μου θυμίζει ήδη δύο άλλα παιχνιδάκια που έχουμε παίξει. Όπω είπαμε, μπορούμε να διαλέξουμε με ποιον πρωτογονιστή θα παίξουμε και μπορούμε να το κάνουμε αυτό ανά πάσα στιγμή στον ανοιχτό κόσμο, εκτό και αν βρισκόμαστε μέσα σε κάστρα ή στη διάρκεια μια μάχη, νομίζω πρέπει να το αναφέρω αυτό. Έχουμε ένα καινούργιο. Σύστημα κατασκοπία με το οποίο στέλνουμε και καλά του κατασκόπου μα πριν μια αποστολή να χτενίσουν την περιοχή για να βρουν σημεία ενδιαφέροντο, συνήθειε του στόχου κτλ. Φαντάζομαι είναι ένα τρόπο που θα μα οδηγήσει σε διάφορε δημιουργικέ ζωλοφωνίε, α το πούμε. Όσο αφορά το καιρό τώρα, έχουμε επιτέλου έναν ολόκληρο κύκλο ενό έτου. Αυτό, αυτό τουλάχιστον λένε οι developers. Αυτό σημαίνει πω έχουμε στη διάθεσή μα και τι τέσσερι εποχέ. Με αποτέλεσμα το gameplay μα να αλλάζει σε κάθε εποχή. Αν για παράδειγμα βρέχει, τότε εκμεταλλευόμαστε τη βροχή ή τι μικρέ λιμνούλε που δημιουργούνται από αυτήν. Και αν χιονίζει, τότε αυτό δεν θα γίνεται, γιατί οι λιμνούλε αυτέ θα παγώνουν. Αν υπομονώ να φτιάξω χιονόπαλε και να παρενοχλώ ζωάκια και ανθρώπου. Ναι. Και μια και είπαμε για ζωάκια, θα συναντάμε και πολλά από αυτά και θα μπορούμε να τα χαϊδέψουμε φυσικά, γιατί, γιατί πολύ απλά αγαπάμε τα ζωάκια. Και, και το είδο του ζώου που θα συναντάμε, από όσο μα λένε οι developers, θα εξαρτάται πάλι από την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Είμαστε, οπότε στην ουσία θα είναι ένα ζωντανό, ανοιχτό κόσμο. Έχουμε και λίγο καταστρέψιμο περιβάλλον αυτή τη φορά και χαίρομαι γι' αυτό γιατί πρώτον μα δίνει ακόμα περισσότερους τρόπους να κάνουμε ένα assassination. Όπω είδαμε και στο gameplay, η Ναόε μπορεί να δολοφονεί κάποιον μέσα από μια πόρτα ενώ από την άλλη ο γεια σου και μπορεί να πάρει παραμάζωμα και την πόρτα αλλά και οποιονδήποτε στέκεται πίσω από αυτήν. Και φυσικά δεύτερον. Πολύ απλά επειδή σε ποιον δεν αρέσει να σπάει πράγματα. Νομίζω. Το Grappling Hook τώρα τη ΝαΟΕ, όπω είπαμε, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για stealth, game style και θα μα επιτρέπει να πιάνουμε αντιπάλου με αυτό ή να σκαρφαλώνουμε γρήγορα διάφορου στίχου. Και γενικά, όταν εμφανίζονται σημεία στα οποία μπορούμε να πιαστούμε με το άγκιστρο, θα μα κάνει να κινούμαστε πολύ πιο γρήγορα στο μεγάλο ανοιχτό κόσμο. Και μια και πιάσαμε το stealth, έχω ανατριχιάσει με τη σκηνή που η ΝαΟΕ μπαίνει μέσα στο νερό και αναπνέει μέσα από το μπαμπού καλαμάκι. Υποθέτω πω είναι μπαμπού. Είναι ό,τι ακριβώ περιμένω να δω από ένα νίντζα. Κανεί δεν θα με δει να έρχομαι, αλλά φυσικά απ' την άλλη είμαι Γκέμι Κρέσπι, οπότε όλοι θα με δουν να φεύγω. Yeah. Όπω και να έχει, από όσο γνωρίζω, θα μπορεί να κάνει το ίδιο και με τα χόρτα. Απλά χωρί το καλαμάκι. Και με το χιόνι. Θα μπορεί να σπάσει τι λάμπε επίση, ώστε να δημιουργεί σκοτάδι που θα εκμεταλλευτεί στην πορεία. Και πρέπει να αναφέρω και το φοβερό οπλάκι τη ΝΑΟΕ στο gameplay, το κουσαρικάμα. Kusi... Kusari... Okay, το αν διαβάζετε έτσι, το οποίο από τη μία άκρη έχει ένα μικρό δρεπάνι, oh my god, και από την άλλη ένα βαρύδιο και συνδέονται φυσικά μεταξύ τους με μια μεγάλη αλυσίδα. Δεν θα ήθελα να τα βάλω με κάποιον που έχει αυτό το όπλο. Με αυτό λοιπόν η ΝΑΟΕ μπορεί να σκοτώνει από απόσταση τον αντιπαλό της, αλλά και να τα βάζει με πολλούς αντιπάλους μαζί. Και από όσο είδαμε στο gameplay μπορεί να κόβει και μπαμπού με τρελαίνει αυτή η λεπτομέρεια. Θα κόψω όλα τα μπαμπού στη Ιαπωνία. Δεν μα αποκάλυψαν λεπτομέρειε και τα special abilities και τα skill points που μπορούμε να δούμε κάτω δεξιά, αλλά νομίζω πια μετά από τόσα παιχνίδια μπορούμε να φανταστούμε το πώ λειτουργούν και τι μπορεί να είναι ειδικά στην φεουδαρχική Ιαπωνία, ειδικά με έναν νίντζα. Ανυπομονώ να δω αν θα βάλουν chain assassination όπως το πειράς. Νομίζω έχω αναφέρει ότι μάθαμε στο νέο gameplay του AC Shadows στη Ubisoft Forward και ο χρόνος περνάει και είμαι αρκετά σίγουρο πως μέχρι την κυκλοφορία θα έχουμε μάθει ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Μην ξεχνάμε φυσικά και την Collector's Edition για όσου ενδιαφέρονται, η οποία δεν, δεν, έχω ιδέα πόσο θα κοστίσει, αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα τι θα περιλαμβάνει. Θα περιλαμβάνει λοιπόν ένα αγαλματίδιο 40 εκατοστών τη Ναγόη και σου και μια μεταλλική θήκη του παιχνιδιού, την Ultimate Edition του παιχνιδιού, η οποία θα περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι, τρει μέρες μέρε πρώιμη πρόσβαση στο παιχνίδι, το Season Pass και το Ultimate Pack, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα in-game cosmetics και 5 skill points ένα συλλεκτικό art book με 84 σελίδες και ένα κατάνα τσούμπα της Ναόε, το οποίο φαντάζομαι είναι μια θήκη για το κατάνα, να πω την αλήθεια θα ήθελα να βάλουν ένα πραγματικό κατάνα στη συλλεκτική έκδοση, αλλά φαντάζομαι αυτό θα ήταν αρκετά επικίνδυνο έτσι. Και τέλος θα υπάρχει χάρτη του παιχνιδιού, δύο λιθογραφίες των πρωταγωνιστών και ένας πάπυρος του Assassin's Creed. Αυτά λοιπόν, ασασίνη μου, έχουμε ακόμη μέλλον μέχρι να κυκλοφορήσει το παιχνίδι, οπότε προς το παρόν συνεχίζουμε στα ελληνικά παρακαλώ το AC Franchise στο κανάλι μου και αυτή τη στιγμή για όσο δεν ξέρετε έχουμε αρχίσει το Assassin's Creed Revelations, το τελευταίο παιχνίδι του Ezio Auditore da Firenze, οπότε ελάτε εκεί πέρα να το απολαύσουμε μαζί, να χαρούμε όλο το franchise από την αρχή μέχρι το τέλος σιγά σιγά και ναι ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και ελπίζω να πατήσετε και ένα like για να ξυπνήσουμε λίγο έτσι τον αλγόριθμο και μπορείτε φυσικά να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι ή να γίνετε ακόμα και μέλη του καναλιού αλλά όπως και να έχει σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο.